Έτσι, η κατάσταση χθες, είπαμε, ήταν μια κατάσταση η οποία συνεχίστηκε και σήμερα, γιατί οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι εκεί σε επιφυλακή και για τυχόν αναζωπηρώσεις βρίσκονται σε επίπεδο παρέμβασης. Μαζί μας ο Αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας, ο κ. Σταύρος Αναστασόπουλος. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Κανολέπουλε, καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Δοκιμαστήκατε όλοι και δοκιμαστήκαμε όλοι σε αυτή την πρώτη μεγάλη φωτιά του καλοκαιριού για την περιοχή μας. Ακριβώς, και πραγματικά ήταν επιτυχημένη αυτή η παρέμβαση που έγινε, η συντονισμένη και η συνολική, θα έλεγα, από όλους τους εμπλεκόμενους από την πυροσβεστική. Αξίζουν ιδιαίτερα συγχαρητήρια και στις τοπικές πυροσβεστικές δυνάμεις, όλους τους αξιωματικούς οπλίτες, τον διοικητή τον κύριο Κατσαφάδο, τον διευθυντή τον κύριο Γιοργανά, τον στρατηγό από την Πάτρα, τον συντονιστή όλων των δυνάμεων, ο οποίος πράγματι επέδειξε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τα εναέρια μέσα που ήρθαν κατευθείαν, η ουσία είναι ότι και οι εθελοντές και η Δημοτική Αρχή και η Συμβολή της Περιφέρειας σε ό,τι τη ζητήθηκε συνετέλεσαν στο να έχουμε αυτό το αίσιο τέλος, παρόλο ότι κινδύνεψε το χωριό της Μαθίας. Αυτό το είδαμε, γιατί οι πύρινες γλώσσες μπήκαν μέσα στο χωριό. Το ζήτημα όμως που θέσατε εσείς από χθες έχει να κάνει με τις αντιπυρικές ζώνες. Και ένα θέμα το οποίο αρχίζει να μας απασχολεί ιδιαίτερα, από ό,τι καταλαβαίνουμε, κύριε Αναστασόπουλε, γιατί μιλάμε για οικισμούς που είναι και σε επικίνδυνα σημεία και που έχουν επισημανθεί και στα συντονιστικά όργανα κατά καιρούς. Τελικά τι γίνεται? Έχει μια μεγάλη ιστορία αυτή η υπόθεση όσον αφορά τους αντιπυρικούς δρόμους, τους οποίους μετά τη μεγάλη πυρκαγιά του 2007 από την Ομαρχία μελετήσαμε 100 περίπου τέτοιες περιπτώσεις σε τοπικές κοινότητες, οικισμούς, τέλος πάντων γενικότερα κατοικημένες περιοχές που γειτνιάζουν με δασικές εκτάσεις. Επιβάλλεται σε όλες αυτές τις περιπτώσεις να κατασκευαστεί ένας δρόμος πίσω από τον οικισμό και πριν το δάσος, ώστε να μπορεί να αντιμετωπίζονται τέτοια φαινόμενα σαν αυτό της Μαθίας. Θα ήταν πολύ ευκολότερη η δουλειά και αξίζουν ιδιαίτερα συγχαρητήρια σε όλα τα άτομα της πυροσβεστικής που είχαν στρώσει ένα πολύ καλό σχέδιο, εκτός από την εκένωση που προηγήθηκε, να προστατεύσουν το χωριό και το προστάτευσαν. Από εδώ και πέρα όμως πρέπει εμείς να προχωρήσουμε. Κύριε Καρελόπουλε, η διαδικασία για την υλοποίηση ενός τέτοιου έργου είναι πολύ δύσκολη, θέλει πολλές αδειοδοτήσεις. Ευτυχώς που άλλαξε ο νόμος περί πολιτικής προστασίας και με το νέο νόμο στον συντονιστή της πολιτικής προστασίας σε επίπεδο περιφέρειας Πελοποννήσου δίδονται τέτοιες αρμοδιότητες που ξεπερνούνται τέτοιες γραφειοκρατικές διαδικασίες. Θα τα αξιοποιήσουμε όλα αυτά μαζί με τον Περιφερειάρχη, θα καταστρώσουμε ένα σχέδιο να αξιοποιήσουμε την δουλειά που είχε γίνει τότε και θα την βελτιώσουμε. Χάσαμε χρόνο, έτσι. Χάσαμε πολύ χρόνο και ευτυχώς που γλίτωσε το πρώτο χωριό που κινδύνευσε, και ειλικρινά ήμουν εκεί, αισθάνθηκα την αγωνία των κατοίκων ότι ήταν τρομερή, η προσπάθεια όλων ήταν πολύ μεγάλη. Δεν σημειώνω ότι χάσαμε χρόνο στη φωτιά, σημειώνω ότι χάσαμε χρόνο στο να γίνουν παρεμβάσεις όπως έχετε πει και εσείς. Δηλαδή να γίνουν αυτές οι ζώνες, γιατί φαντάζομαι ότι αυτό είναι το θέμα. Να δημιουργηθούν αυτές οι ζώνες που να προστατεύουν. Φαντάζομαι ότι θα είναι πιο αποτελεσματική παρέμβαση. Ακριβώς αυτό το πράγμα είπα και εγώ, ότι χάσαμε πολύ χρόνο και δεν έγιναν αυτά τα έργα. Και πρέπει να τον κερδίσουμε τώρα που έχουμε τη δυνατότητα και από την περιφέρεια να υποστηριχθούμε, να χρηματοδοτηθεί ένα τέτοιο σημαντικό έργο. Δεν λέω ότι θα ρίξουμε άσφαλτο σε όλα αυτά τα μέρη. Ένας καλός χωματόδρομος να μπορεί να πηγαίνει η πυροσβεστική υπηρεσία. Και αυτό πιστεύω θα το καταφέρουμε. Είμαι στη συνεννόηση με τον Περιφερειάρχη. Βρίσκουμε τις παλιές μελέτες, τις επικαιροποιούμε και θα προχωρήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Επειδή συζητάμε για μελέτες και για έργα, επιτρέψτε μου λίγο να κάνουμε και μια παρένθεση για τα έργα της Μεσσηνίας, να πούμε δύο πράγματα. Φαίνεται ότι η πορεία στο ΕΣΠΑ δεν κυλούσε ικανοποιητικά το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Έχετε καταφέρει να αυξήσετε αυτόν τον ρυθμό? Έχει αυξηθεί πάρα πολύ ο ρυθμός, δεν μπορεί να φανεί αμέσως όμως. Αρκεί να σας να επενθυμίσω ότι το μοναδικό έργο, ο δικό έργο του ΕΣΠΑ που γινότανε με τα προβλήματα τα τεράστια τα τελευταία 6-6,5 χρόνια ήταν το Τζάνε Καλαμάκι. Ενεργοποιήθηκε, με αργό ρυθμό πάει, το παρακολουθούμε. Πιστεύω ότι θα βρει το ρυθμό του για να μπορέσει να ολοκληρωθεί. Από εκεί και πέρα όμως εμείς δημοπρατούμε πολύ γρήγορα. Τα δύο έτοιμα έργα για δημοπράτηση είναι το Μεσίνη Λάμπαινα και το Φιλιατρά Γαργαλιάνη.
Αυτά τα δύο έργα έχουμε φτάσει στη διαδικασία της κήρυξης των απολωτριώσεων και της προώθησης της έγκρισης των τευχών δημοπράτησης για να δημοπρατηθούν. Κοντεύουν. 1-2 εβδομάδες θα δημοπρατηθούν αυτά τα δύο πολύ σημαντικά έργα με συνολικό προϋπολογισμό 29 και 10,39 εκατομμύρια ευρώ. Είναι πολύ σημαντικά έργα. Και για την απορρόφηση και είναι και σημαντικά έργα γιατί φαντάζομαι εκεί στοχεύεται, στα μεγάλα έργα. Στα μεγάλα έργα στοχεύουμε και όχι μόνο στα οδικά έργα, είναι και άλλοι και άλλες να το πούμε κεφάλαια του ΕΣΠΑ τα οποία δεν έχουν ενεργοποιηθεί. Φερρυππίν είναι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο που είχε ελάχιστη απορρόφηση. Έχει ενταθεί η προσπάθεια, προωθούνται διαδικασίες γρήγορες για να τρέξουν χρήματα στην αγορά. Το άλλο το επίσης πολύ σημαντικό είναι μέσω ΕΦΕΠΑΕ των επιμελητηρίων, την ενδιάμεση διαχειριστική αρχή, προχωράνε οι δημοπρατήσεις, οι προκηρύξεις μάλλον για επενδύσεις στον ιδιωτικό τομέα. Είναι χρήματα γύρω στα 32 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία έχουν λιμνάσει για πολλά χρόνια και ξεκινάει η διαδικασία για την απορρόφηση. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι όλα θα πάνε καλά. Φαντάζομαι ότι και όλες οι υπόλοιπες μικρές παρεμβάσεις τρέχουν προκειμένου να δούμε και ενεργοποίηση σε άξονες. Τα είδαμε και τις προηγούμενες μέρες, ώστε να πάει η βασική αγροτική δύναμη εκεί που πρέπει του νομού. Και το σημειώνω αυτό γιατί αυτές οι παρεμβάσεις είχαν λείψει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το ξέρετε κύριε Κανελόπουλε ότι η υπόθεση της πρωτογενούς παραγωγής του αγροτικού τομέα είναι πολύ ψηλά στον πύχη. Τα τελευταία δείγματα γραφής χρηματοδοτήσεις από το ΠΟΥΔΟΕ είναι αρκετά μεγάλα και στον ΓΟΕΒ αλλά και σε άλλα υδραυλικά έργα που θα προωθήσουμε για να βελτιωθούν οι δυνατότητες, οι αρδευτικές στο νομό μας. Και με την υπάρχουσα υποδομή αναβαθμίζοντάς την, με τις τελευταίες χρηματοδοτήσεις που έστειλε ο κύριος Νίκας και να το επισημάνω αυτό είναι στο πλαίσιο που επιβάλλεται η κατανομή, δικαιούται η Μεσσηνία αυτά τα οποία τόσο καιρό στερήθηκε και γι' αυτό νομίζω ότι θα μπορέσουν να γίνουν πολύ γρήγορα σημαντικότατα έργα και μέσω ΕΣΠΑ αλλά και από το ΠΟΥΔΟΕ που θα αναβαθμίσουν τις αγροτικές υποδομές, θα προωθηθούν κατασκευές λίμνοδεξαμενών για να μπορέσουμε να έχουμε βελτίωση της αγροτικής παραγωγής. Και επ' αυτού να προσθέσω ότι μεγάλο βάρος θα ρίξουμε επάνω στην αναδιάρθρωση των καλλιεργιών. Θα τα δούμε όλα αυτά. Φαντάζομαι πολλές λεπτομέρειες συνέχεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις επισημάνσεις σας και σε ό,τι έχει να κάνει και με το πρόγραμμα. Και εγώ σας ευχαριστώ.